Στα παρασκήνια λοιπόν που βρεθήκαμε, Γιώτα Κουφαλίδου μαζί με την Νάρση, η οποία ερμηνεύει αυτόν τον υπέροχο κομμάτι, ένα μήνυμα κατά του καρκίνου και όλη η μεταμόρφωση που έχει γίνει με τα ειδικά εφέ του μακιγιάς. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Rip my memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. Όταν ήρθα Κύπρο για διακοπές το καλοκαίρι, κάποια άτομα που είναι πολύ κοντά σε μένα μου είπαν ότι λόγω του COVID δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις χημειοθεραπείες τους. Που για μένα αυτό είναι απάνθρωπο. Αυτό που θέλω να δείξω εγώ με αυτό το τραγούδι είναι να κάνω έτσι μια μικρή νήξη προς τον κόσμο που το βλέπει, να αρχίσει να θυμάται την αξία της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και πόσο όμορφος είναι ο φιλανθρωπισμός και να ερχόμαστε όλοι μαζί και να αγκαλιάζουμε τους καρκινοπαθείς. Η Γιώτα Κουφαλίδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο που παρακολουθώ την πορεία της, πραγματικά της βγάζω το καπέλο γιατί είναι παράδειγμα προς μίμηση όσο αφορά το ψυχικό σθένος και την δύναμη που χρειάζεσαι εσύ όταν περνάς από καρκίνο να προβάλλεις τον εαυτό σου στα social media έτσι ώστε να δώσεις παράδειγμα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ καταρχήν και στηρίζετε αυτή την υπέροχη προσπάθεια, αυτή την υπέροχη παραγωγή. Είμαστε από το πρωί εδώ, ετοιμάζουμε ένα υπέροχο βίντεο κλιπ. Είναι για τους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη για τον καρκίνο. Πραγματικά είναι μεγάλη συγκίνηση. Έχω περάσει κι εγώ έτσι, τον τελευταίο χρόνο από αυτή τη φάση. Έχω περάσει αυτή τη διαδικασία δυστυχώς να χάσω τα μαλλιά μου. Γι' αυτό και έτσι είμαι λίγο φορτισμένη περισσότερο τώρα και λίγο περισσότερο συγκινημένη. Για τη Γιώτα πάντα θα πω ναι, ό,τι και να κάνει θα είμαι δίπλα της, όπως και αυτή είναι πάντα δίπλα μου, έχει πάνω από 10 χρόνια. Είναι δύσκολο. Όλες οι γυναίκες είναι όμορφες. Δεν είναι ούτε το μαλλί, ούτε το φρύδι. Φτάνει να έχουν τη δύναμη να νιώσουν καλά, όπως και η Γιώτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη ημέρα που ήρθε και μου το είπε. Ήδη χαμογέλασαν και εγώ δεν εμπιστέψα πόσο θετικά το πήραν αυτό το πράγμα. Μιλούμε για ένα project το οποίο θα γινόταν στην Αμερική και πήραν την πρωτοβουλία να το κάνει στην Κύπρο. Οπότε θεωρώ ότι μια καλή διαφήμιση για εμάς. Γιατί είναι ένα international κομμάτι που αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου. Είμαι δίπλα όσο μπορώ με τον τρόπο μου να βοηθήσω για έναν καλό σκοπό. Μέσα από αυτό το βίντεο και το τραγούδι δείχνει ότι ναι, η θέληση και η ελπίδα μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσεις το οτιδήποτε. Ένας, πάμε. Όταν μπει το βίντεο κλιπ μετέπειτα στις online πλατφόρμες όπως είναι το YouTube, το Facebook κτλ. Από κάτω θα υπάρχουν links για όλους τους οργανισμούς, τους κυπριακούς οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο. Ο καθένας από εσάς που το βλέπετε σπίτι θα μπορεί να στηρίξει οποιονδήποτε ή και όλους τους οργανισμούς. Το βίντεο κλιπ θα γίνει πρεμιέρα 22 Δεκεμβρίου σε ένα πολύ ωραίο γκαλά που ετοιμάζουμε για το φιλανθρωπικό σκοπό. Θα είναι έτσι ένα πολύ μικρό event, αλλά θέλουμε να το κάνουμε θεσμό έτσι ώστε κάθε χρόνο να μπορώ να ξανασυμβάλλω. Θέλω να δώσω δύναμη, δύναμη ψυχής. Λοιπόν, μεγάλη δύναμη, πίστη, αγάπη. Όλα ξεπερνιούνται σιγά σιγά, συγκινούμε που το λέω και πάλι. Είναι υπέροχη αυτή η προσπάθεια και η Γιώτα σε ό,τι έχει κληθεί έτσι να είναι εκεί και να δώσει το παρόν της, είναι εκεί για ακόμη μια φορά. Και μέσα από αυτό το υπέροχο τραγούδι της Νάρση θα δούμε και αυτή την ιστορία όλοι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας.